Λοιπόν, πάμε και στο άλλο θέμα που ίσως προκύπτει και ίσως να μην προκύπτει. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί το λέω αυτό θα σας πω σε λίγο. Ακούγονται πολλά στο καφενείο τώρα τελευταία για το Δήμο της Βέρειας, αν και έχουμε 24 παιδιά, έχουμε άλλα 4 χρόνια. Τώρα έβγαινα έξω στις καφετέρειες που βγήκα, σε κάτι καφενεία που πήγα, σε κάτι εκδηλώσεις που πήγα, άκουσα ότι ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος ετοιμάζεται να είναι ο επόμενος υποψήφιος δήμαρχος της Βέρειας. Και μιλάμε για τον αντιδήμαρχο καθαριότητας. Κατά την άποψή μου, έναν επιτυχημένο αντιδήμαρχο, έναν επιτυχημένο άνθρωπο, ο οποίος δουλεύει. Δεν μπορεί κανείς να τον πάει το δίκιο. Έμαθα λοιπόν ότι κάνει κάποιες επαφές για να είναι ο επόμενος δήμαρχος. Δεν ξέρω αν ισχύει πραγματικά. Τη βρίσκω θετική αυτή την εξέλιξη. Αν υπάρχει, το ξαναλέω, αν υπάρχει, γιατί εγώ δεν άκουσα από τον ίδιο τον Παπαδόπουλο ότι θέλει να είναι υποψήφιος. Αλλά ακούγεται έντονα έξω στη πιάτσα της Βέρειας. Αν δεν είναι υποψήφιος ο Κώστας ο Βοριατζίδης, που εγώ δεν το βλέπω να είναι υποψήφιος, άποψή μου πάλι το λέω, και το λέω αυτό γιατί ίσως να είναι υποψήφιος βουλευτής με το ΠΑΣΟΚ ή να είναι ίσως υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος. Γιατί μετά την ανακατάταξη που έγινε με τον Τζιτζι Κώστα, πλέον δεν πιστεύω ότι πάλι θα υπάρξει αυτό το 62% που έπαιρνε ο Τζιτζι Κώστας. Άρα τα σενάρια για την περιφέρεια παίζουν πολλά. Λένε τώρα ότι θα είναι ο Γιουτίκας, δεν ξέρω κατά πόσο θα τραβήξει ο άνθρωπος για υποψήφιος περιφερειάρχης, αλλά πιο πολύ εγώ τον Κώστα τον Βοριατζίδη, τον δήμαρχο της Βέρειας, αν, το ξαναλέω, αν δεν είναι υποψήφιος δήμαρχος Βέρειας, που δεν θα είναι, πιστεύω ότι θα είναι ή υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος ή υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Πιστεύω ότι και στο Δήμο ο ίδιος κουράστηκε με τα ίδια και τα ίδια, ότι ήταν να προσφέρει το πρόσφερα. Άρα αυτό που λένε στα καφενεία ότι ίσως ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, ο αντιδήμαρχος της Βέρειας της καθαριότητας, ότι μπορεί να είναι υποψήφιος, μπορεί και να ισχύει, και γιατί όχι. Ακούγονται φυσικά και άλλα ονόματα, όπως του κυρίου Τσαχουρίδη, που δεν το βλέπω να προχωράει μια τέτοια υποψηφιότητα, δεν το βλέπω, άποψή μου πάντα. Μπορεί να έχει βλέψεις ο άνθρωπος, αλλά ως εκεί, άποψή μου πάλι το λέω. Αλλά για τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο ακούω έξω από τον κόσμο ότι τον πιέζουν, τον λένε, και το είπαν και μπροστά μου, ότι Βασίλη προχώρα να είσαι ο επόμενος δήμαρχος Βέρειας. Τώρα τις αποφάσεις φυσικά θα τις πάρει ο ίδιος. Δεν θα τις πάρω ούτε εγώ, ούτε κάποιος άλλος που μας ακούτε εδώ πέρα. Τις αποφάσεις καθαρά θα τις πάρει ο ίδιος ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος, που πιστεύω ότι θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Βέρειας. Τώρα από εκεί και πέρα, το αν τον ακολουθήσουν οι νυν δημοτικοί σύμβουλοι ή αν θέλει να κάνει κάποια άλλη δημοτική ομάδα, δεν το γνωρίζω. Αν όμως θα είναι υποψήφιος δήμαρχος το 28, τώρα μιλάμε για να μιλάμε. Αυτό ακριβώς. Γιατί κάποιοι λένε ότι οι ίδιοι, ο Κώστας ο Βοριατζίδης, επέλεξε τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο να δώσει το δαχτυλίδι, όπως πήρε και αυτός το δαχτυλίδι από τη Χαρούλα. Δεν ξέρω αν ισχύουν, πραγματικά δεν ξέρω αν ισχύουν και δεν ξέρω τίποτα παραπάνω. Αλλά μου ακούγεται λογικό να το δώσει τον Βασίλη τον Παπαδόπουλο
που είναι ένας δημοτικός σύμβουλος που σάρωσε στις εκλογές, κουβάλεσε προσωπικούς ψήφους, και γιατί να μην είναι και η επιλογή Βοριατζίδη για επόμενος δήμαρχος της Βέρειας. Θα το δούμε. Και για να το κλείσω, πιστεύω ότι ο Κώστας Βοριατζίδης δεν θα είναι υποψήφιος δήμαρχος Βέρειας την επόμενη φορά, αλλά ίσως να είναι υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης ή υποψήφιος βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Καλημέρα σας.